Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η Μαρία Παπαδημητρίου, η συνάδελφός μου, η οποία έχει περισσότερα στοιχεία για τα έντονα αυτά καιρικά φαινόμενα. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ένα καλοκαιρινό μπουρίνι, το οποίο όπως πάντα αυτά τα καλοκαιρινά μπουρίνια έχουν μια ιδιαίτερη ένταση και φυσικά φέρνουν λίγο τα πάνω κάτω, αλλά με μικρή χρονική διάρκεια. Ευτυχώς βέβαια τα πράγματα βέβαια έχουν ηρεμήσει εδώ στην ευρύτερη περιοχή των Μουδανιών και της Νότιας Καλαμαριάς. Βέβαια η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα έντονη νωρίτερα, με ισχυρή βροχόπτωση και ακόμα περισσότερο ισχυρούς ανέμους. Βέβαια δεν είναι εύκολο να πει κανείς ότι τα πράγματα δεν έφεραν τα πάνω κάτω, με την έννοια ότι λειτουργούν πολλά καλοκαιρινά μαγαζιά, με τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες που κάποιοι πρόλαβαν και τα μάζεψαν, κάποιοι όχι. Δηλαδή κάποιες τέτοιες ζημιές μικρής έκτασης υπάρχουν, αλλά όχι τίποτα περισσότερο. Βέβαια το αυριανό ρεπορτάζ ενδεχομένως εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Πορταδιάς με τα Καΐσια και με τις διάφορες καλλιέργειες μπορεί, απεύχομαι βέβαια, να μας δώσει έτσι δυσάρεστες εκπλήξεις. Τώρα, το μέτωπο της κακοκαιρίας πρέπει να πούμε ότι... Το μέτωπο ξεκίνησε από δυτικά, από Θεσσαλονίκη ήρθε Μαρία, από εκείνη την πλευρά, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, ναι. Βέβαια και από την ευρύτερη περιοχή των Σερών έχουμε πληροφορίες. Εδώ να σε διακόψω, παρακολουθούμε πλάνα από την πόλη των Μουδανιών, όπου παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα με... Πλημμύρισαν δηλαδή κάποια ισόγεια και υπόγεια. Ωστόσο, δεν ήταν εκτεταμένες οι ζημιές αυτές. Όχι. Περισσότερο έτσι σε κατοικίες που ήταν σε ημιυπόγειους χώρους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, οι υπαίθριοι χώροι έχουν προβλήματα. Το μέτωπο της κακοκαιρίας κατευθύνθηκε προς την Κασάνδρα. Εκεί ήταν πολύ ισχυρό επίσης, με βροχόπτωση, με κεραυνούς και καταιγίδα και με ισχυρούς ανέμους στην ευρύτερη περιοχή του Πολυγύρου και όπως πληροφορίες έχουμε και από την ευρύτερη περιοχή της Τωρώνης, της Άρτης, της Σικιάς, και εκεί έχουμε έτσι εκδήλωση τέτοιων καιρικών φαινομένων. Κινείται ανατολικά δηλαδή το μέτωπο της καταιγίδας. Έτσι ακριβώς. Επικοινωνήσαμε καταρχήν με την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, από την οποία μας αναφέρθηκε ότι είναι σε ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες της νομαρχίας και φυσικά είναι στην πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσουν τον οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο στη συνέχεια αν προκύψει κάτι. Με την πυροσβεστική υπηρεσία όπου ακόμη δεν έχουν αναφερθεί πλημμυρικά φαινόμενα κάπου και φαντάζομαι ότι ακριβώς επειδή η χρονική διάρκεια είναι μικρή δεν θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο, ελπίζω τουλάχιστον. Μιλήσαμε και με την πυροσβεστική για το αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους κεραυνούς, επίσης δεν έχουμε. Με την αστυνομική διεύθυνση Χαλκιδικής που επικοινωνήσαμε μας είπαν ότι δεν αναφέρθηκε κάποιο περιστατικό. Εντάξει, σε ετοιμότητα βέβαια είναι όλες οι υπηρεσίες και με το λιμεναρχείο που μιλήσαμε δεν έχει αναφερθεί κάτι. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι είχε βγει απαγορευτικό απόπλου για τα σκάφη, για να κατευθυνθούν και τα σκάφη σε ασφαλεία εγκυροβόλια. Επομένως ήταν ενήμεροι και οι οδηγοί των σκαφών τέλος πάντων και τα πληρώματα. Μάλλον, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάτι άσχημο, οπότε ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας βέβαια τα φαινόμενα αυτά θα κοπάσουν, οπότε φαντάζομαι δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Τώρα, στις περιοχές που έχουμε ανοιχτά beach bar και τέτοιες κατασκευές στην άμμο, εκεί βέβαια οι ζημιές υπάρχουν. Μάλιστα. Αλλά είναι αντιμετωπίσιμες. Πάντως πρέπει να πούμε ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε δώσει για σήμερα βροχές και καταιγίδες κατά τόπους, όπως και για αύριο και για την Κυριακή έχει μιλήσει, έχει κάνει πρόβλεψη, υπάρχει πρόβλεψη. Επομένως, ναι, καλό θα είναι όλοι να το έχουμε αυτό κατά νου, ώστε να λάβουμε τα μέτρα μας όπου και όταν χρειαστεί.